Η απόφαση αυτή του Δικηγορικού Συλλόγου Τρυπόλεως ελήφθη ύστερα από την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων, η οποία συνεδρίασε στην Αθήνα το Σάββατο που μας πέρασε. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2023 με αφορμή το νομοσχέδιο για το φορολογικό των ελευθέρων επαγγελματιών. Η αποχή αφορά σε όλα τα ακροατήρια των αστικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά στα χρονικά, στα 20 χρόνια που υπηρετώ από αυτή τη θέση, ήταν παρόντες οι 63 πρόεδροι όλων των δικηγορικών συλλόγων. Δεν έλειψε ούτε ένας. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά και δείχνει τη σοβαρότητα την οποία έχει για το δικηγορικό σώμα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ο Δικηγορικός λοιπόν Σύλλογος Τρυπόλεως συντάχθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας και παρατείνει την αποχή του μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου όπως αναφέρατε. Οι λόγοι είναι η αντίδρασή μας στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Σήμερα, μόλις ακούσαμε τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ότι θα μειώσει για όλους τους δικηγόρους το τέλος επιδίδευματος στο 50% και όχι 50-25% και ανάλογα με την δήλωση του καθενός, όπως είχε αναφέρει. Περιμένουμε και άλλες σημειακές, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλαγές και ανάλογα θα καθορίσουμε τη στάση μας. Αύριο συνεδριάζει με τηλεδιάστευση η Ολομέλεια των Προέδρων. Θα εκτιμήσουμε την κατάσταση, τι εξελίξεις θα υπάρχουν μέχρι και αύριο, γιατί είναι μια ζωντανή διαδικασία. Εμείς έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας, τις οποίες εξετάζει η κυβέρνηση και ο Υπουργός. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα προκύψει μέχρι αύριο, θα λάβουμε σχετική απόφαση. Η πληροφορία είναι ότι η αποχή μας θα παραταθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου, όταν και αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις που θα υπάρχουν στη Βουλή. Οι δικηγόροι της Τρίπολης εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που δρομολογεί προς ψήφιση κυβέρνηση, οι οποίες αφορούν την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τη δράση τους. Το μεγάλο αίτημα των δικηγορικών συλλόγων είναι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και των άλλων επαγγελματιών. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να αποσύρει τον νομοσχέδιο στο σύνολό του. Βλέπουμε όμως είναι διατεθειμένη να συζητήσει κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές ήταν η απαλλαγή του τέλους επιδιδεύματος κατά 50%, όπως είχε υποσχεθεί και προεκλογικά. Εμείς τι αναμένουμε? Μια λογική πρόταση θα ήταν να έχουμε έσοδα-έξοδα, να αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του κάθε επαγγελματία. Ειδικά εμείς προς τον ΕΦΚΑ έχουμε μια σημαντική επιβάρηση κάθε μήνα. Να αφαιρεθούν λοιπόν οι ασφαλιστικές μας εισφορές και τα έξοδα, και από εκεί και ύστερα είναι μια βάση συζητήσεως την οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι και να δούμε, να επανακαθορίσουμε τη στάση μας. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο οδηγεί σε αφανισμό και οικονομική εξαθλίωση, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες, ενώ παράλληλα πλήττει περισσότερο τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα υποστούν φοροεπιδρομές. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δυστυχώς φορολογεί το επάγγελμα και όχι το λειτουργήμα. Εισάγει τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο, όπως λέει και το όνομά του, είναι τεκμαρτό, πλασματικό δηλαδή, και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θίγει λοιπόν όλους ανεξαιρέτως τους δικηγόρους και περισσότερο θίγει τους νέους δικηγόρους από 6 έως 12 έτη. Και όλους τους επαγγελματίες που είναι σε αυτή την επαγγελματική ηλικία, δηλαδή 6 έως 12 έτη. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η γενιά αυτή των 30-άριδων, 35-άριδων, είναι η γενιά της κρίσης, των μνημονίων, του COVID, δύο χρόνια κλειστά δικαστήρια και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν η γενιά των συναδέλφων μας, η οποία θα έπρεπε να ενισχυθεί, δυστυχώς χτυπιέται όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Αυτό είναι η μεγάλη μας ένσταση, η μεγάλη που είμαστε κοντά στη σύνταξη, θα κάνουμε υπομονή 1-2-3 χρόνια ανάλογα τι είναι ο καθένας και θα αποχωρήσουμε. Αγωνιζόμαστε για τις νεότερες γενιές. Είναι παιδιά που έχουν επενδύσει όλη τους τη ζωή, τις οικονομίες της οικογένειάς τους, τις ελπίδες τους στο να σταθούν σε αυτό το επάγγελμα. Και να πω, μια και με ρωτάτε έτσι προσωπικά, εγώ είμαι 65 ετών, το νέο νομοσχέδιο δεν με αφορά προσωπικά. Όμως οφείλουμε να κάνουμε τον αγώνα μας για τους συναδέλφους μας, όπως άλλοι συναδελφοί μας παλαιότερα έκαναν αγώνες για μας. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν πάρει και οι υπόλοιποι δικηγορικοί σύλλογοι της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως όλα δείχνουν, οι κινητοποιήσεις αλλά και οι αποχές θα συνεχιστούν μέχρι το νέο έτος.